δεν αρκεί, αλλά ναι, πρεσβεύει η ελληνική κοινότητα της Τουρκίας στις αλλαγές στο σύνταγμα που επιχειρεί η κυβέρνηση Ερντογάν, καθώς προσδοκά ότι ένα νέο σύνταγμα θα της δώσει περισσότερα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Ερντογάν έχει κάνει κάποια βήματα προσέγγισης των μειονοτήτων, χωρίς αυτό ακόμη να έχει οδηγήσει σε βήματα ή αποφάσεις. Ωστόσο, είναι ένα βήμα για τις μειονότητες και συνάδει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλει να τονίζει πολύ συχνά και η ίδια η κυβέρνηση. Για την ελληνική μειονότητα, το κύριο ζήτημα αποτελεί η τακτοποίηση των περιουσιακών υποθέσεων των μελών της και η επιστροφή αρπαγμένων ή αγνώστου πατρότητος ακινήτων. Ηθικά λοιπόν, η μειονότητα εδώ έχει μία σημασία πολύ μεγαλύτερη από την πληθυσμιακή της οντότητα. Και βεβαίως επηρεάζεται από τους νόμους τους οποίους εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται. Συνθήκες που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται. Όπως είναι η Λοζάνη, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί 100%. Εάν εφαρμοστεί, αν εφαρμοζόταν θα μπορούσε να λειτουργεί η θεολογική σχολή, θα είχε μία διαφορετική δυνατότητα οργάνωσης η πολίτικη Ρωμιοσύνη εδώ, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία οργάνωση που φτιάχτηκε από 150-180.000 άτομα για 180.000 άτομα. Και σήμερα μία ομάδα 2.500 ανθρώπων με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 50-60 προσπαθεί να κρατήσει όρθια αυτή την οργάνωση. Δεν μας επιτρέπεται να οργανωθούμε βάσει της σημερινής πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε τις δυνατότητες οικονομικές που έχουμε, αυτά τα οποία κληρονομούμε από τους οι κοινωνίες μας, οι διάφορες ενορίες, οι διάφορες κοινότητές μας έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν ακόμη να τα χρησιμοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο. Και υπάρχουν αυτά τα οποία υπαρπάκτηκα και τα οποία περιμένουμε να μας επιστραφούν, και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Η κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα. Μέχρι τώρα προφασιζότανε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Σύνταγμα κατά το δοκούν, φερυπίνει η αντιπολίτευση ή το συνταγματικό δικαστήριο ή γενικά η δικαστική εξουσία, και δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Μετά από τις αλλαγές αυτές οι οποίες επήλθαν, πιστεύουμε ότι δεν ισχύει πλέον ο λόγος ή η πρόφαση, και θα πρέπει να δούμε ζωντανά να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι συνθήκες οι οποίες είναι υπέρ των μειονοτήτων. Το νέο σύνταγμα της χώρας θα αλλάξει αρκετά πράγματα στην Τουρκία και θα επηρεάσει το σύνολο του λαού και φυσικά και τις μειονότητες. Οι προτινόμενες αλλαγές δεν αφορούν άμεσα βεβαίως μειονοτικά δικαιώματα, ωστόσο θα διευκολύνουν κάποιες πιθανές αποφάσεις που αφορούν τους μη μουσουλμάνους της Τουρκίας, όπως τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Οι τρεις αυτές μειονότητες διέκρινται θετικά προς τη συνταγματική αναθεώρηση, παρόλο που η γενική αίσθηση στο μελών τους είναι ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι αρκετές. Είναι ωστόσο προς τη σωστή κατεύθυνση.